Το κύμα κακοκαιρίας με την παραπλανητική ονομασία Ελπίδα χτύπησε με μανία από νωρίς το πρωί το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου και τις περιοχές γύρω από την πόλη, κυρίως προς τα Λεχόνια, όπου το ύψος του χιονιού ξεπέρασε και τα 20 εκατοστά σε κάποια σημεία. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Λεχονίων. Εδώ χιονίζει ακατάπαυστα από τα ξημερώματα. Τα πάντα έχουν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο. Από το σημείο που βρισκόμαστε και κυρίως μετά το Μαλάκι, η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Η χιονόπτωση σε όλη αυτή την περιοχή ήταν πυκνή και συνεχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως εντός των οικισμών. Ο σχεδιασμός του Δήμου επικεντρώθηκε στο να κρατηθεί καθαρό το βασικό οδικό δίκτυο. Ο σχεδιασμός ποιος είναι? Κρατάμε τις κεντρικές αρτηρίες ώστε τα νοσοκομεία, οι συγκοινωνίες, όλα αυτά να είναι ελεύθερα να κυκλοφορεί ο κόσμος, ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των πολιτών. Όταν λοιπόν εξασφαλίσουμε ότι οι κεντρικές αρτηρίες δεν έχουν πρόβλημα, τότε πιάνουμε όλα τα απομακρυσμένα χωριά, άλλες συνοικίες, οι οποίες είναι άμεση προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν και τώρα τα μηχανήματα είναι όλα εκεί. Στην πόλη του Βόλου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 11 έπεφτε πυκνό χιόνι που μέσα σε λίγη ώρα κάλυψε τα πάντα. Μηχανήματα αποχιονισμού και κυρίως υδροφόρες με θαλασσινό νερό είχαν ακροβολιστεί από τη νύχτα σε διάφορα σημεία και κατάφεραν να καθαρίσουν τους δρόμους από το χιόνι. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Βόλου, όπου δεκάδες υδροφόρες του Δήμου αλλά και ιδιωτών γεμίζουν θαλασσινό νερό. Από τις 3 τα ξημερώματα έχει ξεκινήσει η ρήψη θαλασσινού νερού στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, προκειμένου το χιόνι να μην γίνει πάγος. Γεμίζουμε τα φορτηγά με νερό για να πάνε το ρίξει στους δρόμους. Συνέχεια γίνεται αυτό από το πρωί, έτσι? Συνέχεια. Έχουμε από πολύ νωρίς το πρωί τα χαράματα, από τις 3.30 ώρα, ρίχνουμε νερό συνέχεια. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, έτσι? Εμείς στο περιφερειακό, ναι, τα υπόλοιπα ναι, έχουν πιάσει παντού. Χαμός γίνεται. Παντού βλέπεις αυτοκίνητα με φάρο να ρίχνει νερό. Παιδιά, γιατί περιμένουμε στη σειρά εδώ? Έχουμε και από εκεί αντλίες. Έλα κι άλλο. Στο γραφείο του Δημάρχου Βόλου είχε στηθεί το κέντρο επιχειρήσεων με τον Αχιλλέα Μπέο και τους αντιδημάρχους να θέτουν σε ισχύ το σχέδιο που καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πυκνή χιονόπτωση. Είναι η οργάνωση που έχουμε, ο σχεδιασμός. Άμα δείτε και εδώ επάνω, υπάρχει αποτύπωση όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι πιο μικροί. Και δίνουμε από εδώ την κατευθυντήρια γραμμή, πού θα πάνε, ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε με τις υδροφόρες κάθε φορά και ακολουθούν τα μηχανήματα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και είμαστε εδώ στα μπάι αυτή τη στιγμή, ώστε ό,τι και να χρειαστεί, ακόμη τώρα και κάποια απομακρυσμένα σπίτια, γειτονιές, στενάκια, ήδη υπάρχουν αυτοκίνητα τόσο από την πολιτική προστασία όσο και από το Δήμο Βόλου. Εξυπηρετούμε τον κόσμο για ακραίες περιπτώσεις. Η Δημοτική Αρχή είναι παρόν σε όλα τα φαινόμενα. Τόσα χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ένα μηχανισμό που ο κόσμος να αισθάνεται σίγουρος. Οι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας βρίσκονταν επιποδός, βοηθώντας τη μεταφορά νοσηλευτών από τις Σταγιάτες στο νοσοκομείο και ενός νευροπαθούς από τις Μηλιές στο Αχιλλοπούλιο, προκειμένου να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση. Το πρωί μετά τις 7.30 ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο Βόλου και από εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Βόλου ότι είχαν αποκλειστεί στα σπίτια τους στις Σταγιάτες επάνω, και ζητήθηκε η συνδρομή μας να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για να αναλάβουν υπηρεσία στις τομείς που ήταν. Όντως το κάναμε. Ο δρόμος από τον κεντρικό δρόμο μέχρι Σταγιάτες όντως ήταν ακαθάριστος τελείως, δηλαδή είχε πάρα πολύ χιόνι απάτητο. Φτάσαμε στο σημείο, παραλάβαμε το προσωπικό και το κατεβάσαμε στο νοσοκομείο με ασφάλεια και έχουμε κανονίσει να γίνει και η μεταφορά του το μεσημέρι ξανά στα σπίτια τους, όπως και κάποιους άλλους συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν το μεσημέρι και είναι σε περιοχές όπως το Φυτόκο και άλλα μέρη να τα μεταφέρουμε κάτω. Και λίγο μετά μας ενημέρωσε το τεχνητό νεφρό, το τμήμα τεχνητού νεφρού, ότι υπήρχε νεφροπαθής ο οποίος είχε αποκλειστεί επάνω στις μηλιές του πηλίου. Δεν υπήρχε δυνατότητα να κατεβεί με κάποιο άλλο όχημα. Κινηθήκαμε στο κομμάτι αυτό. Όντως υπήρχε αρκετό χιόνι και δύσκολο χιόνι. Βρεθήκαμε τον άνθρωπο, εφόσον είχαμε συνεχή ενημέρωση και συνεννόηση, και το μεταφέραμε στο τμήμα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου θα κάνει την αιμοκάθαρση. Από το μεσημέρι άρχισε και πάλι να χιονίζει με ένταση στο κέντρο του Βόλου. Οι υδροφόρες του Δήμου έπιασαν ξανά δουλειά ρίχνοντας θαλασσινό νερό στους δρόμους. Η ώρα κοντεύει 2 το μεσημέρι. Εδώ και λίγη ώρα πέφτει ξανά πυκνό χιόνι στο κέντρο του Βόλου. Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων είναι πως αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τις 6-6.30 ώρα θα σταματήσει μια για πάντα, το διώχνουμε προς τα νότια. Ήρθε εδώ, είδε, αποείδε, μας είδε προετοιμασμένο, σου λέει τι να κάνουμε εδώ. Η Δημοτική Αρχή είναι κομπλέ. Τα έχει 2 μέτρα. Μπορεί να ρίξει δρόμοι, κεντρικές αρτηρίες. Μια φορά την πατήσαμε γιατί ήμασταν απροετοίμαστοι και υπήρχαν λόγοι γι' αυτό.
Από τότε όποτε χιόνισε, εδώ είμαστε εδώ. Να πω ότι από τις 2 η ώρα, 2.30, τόσο υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και συνεργάτες μου αντιδήμαρχοι βρισκόντουσαν εδώ, είχαμε συντονισμό. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Από τις 4 τα ξημερώματα χιονίζει κατά διαστήματα μέσα στην πόλη του Βόλου, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 0 βαθμούς Κελσίου. Όλα τα σχολεία του Δήμου παρέμειναν σήμερα κλειστά και το ίδιο θα επαναληφθεί και αύριο.